Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην ακριτική Φλόρινα, καθώς αναταραχή σε εκατοντάδες εργαζόμενους έχει προκαλέσει η είδηση του Λουκέτου στο ρηχείο Αχλάδας, κάτι που δρομολογεί εκτόξευση του δίκτυου της ανεργίας στην ευρύτερη περιοχή. Ξεπερνούν τους 400, λένε οι πληροφορίες, οι εργαζόμενοι άμεσα και έμεσα, με τα φορτηγά αλλά και άλλες επαγγελματικές ενασχολήσεις γύρω από την δραστηριότητα της εξόρυξης λιγνίτη στο ρηχείο της Αχλάδας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα και την διαδήλωση Παύλα Παράσταση Διαμαρτυρίας μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι, παρουσία τόσο του Αντιπεριφερειάρχη όσο και του Δημάρχου Φλόρινας, και επανερχόμαστε. Με μεγάλη δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαμε αυτή την απόφαση του Υπουργού για αναστολή λειτουργίας του επιχειρηματία στα λιγνητορυχεία της Αχλάδας. Η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο συμπαραστεκόμενο στον αγώνα σας, γιατί εκτός ότι τα αιτήματά σας είναι δίκαια, δεν πρέπει να γίνει αυτή η έκρηξη της ανεργίας μέσα σε μια περίοδο απαλιγνητοποίησης. Όπως σας πληροφόρησε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη συνεδρίαση πήραμε απόφαση να βγάλουμε ένα ψήφισμα συμπαράστασης, όπου ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα, θα το επιδώσουμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικό σας, θα επιδιώξουμε και συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, αλλά και με όποιους άλλους χρειαστεί, έτσι ώστε το πρόβλημα να λυθεί τουλάχιστον όσο μπορούμε ή να το παρατείνουμε, θα έλεγα, για να εξασφαλίσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας τις οποίες έχετε εσείς, αλλά και τις θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε αυτή η απολύτωση. Να παραμείνει ως στρατηγικό απόθεμα. Και τέτοιο είναι. Και το διαπιστώνουμε τώρα όταν υπάρχει μια παγκόσμια κρίση ενέργειας. Από την άλλη τη μεριά δεν είναι μόνο το εθνικό συμφέρον, είναι και το τοπικό συμφέρον. Όπου μετά από αυτήν εδώ την εξέλιξη είναι μπροστά το φάσμα της ανεργίας άμεσα για εκατοντάδες εργαζόμενους εδώ της περιοχής μας. Όπως συνεννοηθήκαμε και με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, αμέσως μετά μία αντιπροσωπεία από εσάς, από όλους εσάς που υψώνετε μία φωνή και ζητάτε δίκαια αιτήματα, να συζητήσουμε πάνω πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα επιδιώξουμε μία συνάντηση και με τον Υπουργό, αλλά ανέλαβα και την υποχρέωση, το ψήφισμα που πριν από λίγο εγκρίνατε στην πλατεία, να διαβιβαστεί μέσω του γραφείου, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Ενέργειας, στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας. Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν σταματάμε εδώ, η περιφέρεια είναι παρούσα, όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν να το βλέπουν, είναι παρούσα και θα είναι πάντα παρούσα. Κώστα, με μία δέσμευση, δηλώνουμε τώρα πολύ όρθα και ο Δήμαρχος αλλά και ο Περιφερειάρχης της Δήλωσης ότι θα γίνει κάποια σύσκεψη από ό,τι κατάλαβα να δρομολογήσουν τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε ως εργαζόμενοι να δεχτούμε οποιαδήποτε σύσκεψη για εμάς, χωρίς εμάς. Άρα, παρουσία, οποιαδήποτε σύσκεψη εκπροσώπων των εργαζομένων. Θεωρώ ότι είναι δέσμευσή σας τόσο του Δημάρχου όσο και του Περιφερειάρχη. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά κατά καιρούς, πολλές συσκέψεις οι οποίες μιλούσαν για μας χωρίς εμάς. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα το κουβεντιάσουμε με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, όχι του Σωματείου της Αχλάδας, αλλά γενικότερα της Περιφερειακής Ενότητας, που είναι το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας. Στη σύνδεσή μας ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο Κώστας Σωσιάκος. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαρίδη, εσάς. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές μας. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτή την είδηση που δημιουργεί πρόβλημα στην ήδη κρίσιμη χρονικά στιγμή που βιώνει ο τόπος. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, μετά από μια ευνίδια, θα έλεγα, απόφαση του, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, αποφάσισε να αναστείλει την άδεια λειτουργίας των λιγνητορυχείων Αχλάδας και να κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί και πολλά πόνερα και το πιο σημαντικό, ας πούμε, για μας είναι
οι εκατοντάδες άνθρωποι, 150 οι εργαζόμενοι της εταιρείας, αλλά και οι εργαζόμενοι ως εργολάβοι και οι εργαζόμενοι στους εργολάβους, που εν μια ανοιχτή βλέπουν το ότι θα μείνουν άνεργοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υψηλή ανεργία που έχουμε στην περιοχή. Βάλτε μια άλλη τελεία. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο συγκεκριμένος που λειτουργεί το ορυχείο, καταρχήν το ορυχείο είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Άρα είναι μισθωμένο από ιδιώτη, ο οποίος το λειτουργεί για λογαριασμό. Το προϊόν κατευθύνεται στη ΔΕΗ, ο λιγνίτης που εξορίσσεται. Η συμβατική υποχρέωση είναι πολύ περισσότερο από αυτήν που ικανοποιεί. Η ΔΕΗ εξέφρασε την δυσαρέσκειά της και το ελληνικό δημόσιο σταμάτησε αυτήν τη σύμβαση καθώς δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης. Είναι σωστό το ρεπορτάζ? Κύριε Μαυρίδη, έχετε κάνει ρεπορτάζ. Όντως, αυτά έχουμε διαβάσει και εμείς. Βέβαια, ακούγοντας τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι έχουν αθετηθεί όροι των συμφωνιών και των συμβάσεων των οποίων έχουν μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα, όμως, πάμε λίγο στο ουσιαστικό που, κατά την άποψή μου, δεν έχει να κάνει με τα τεχνικά ζητήματα, τα οικονομικά και τα επιχειρηματικά. Εμείς δεν στεκόμαστε σε αυτά και ούτε διαιτητές θα γίνουμε, ούτε δικαστές, για να δούμε ποιος στέει περισσότερο, ποιος βαραίνει περισσότερο. Εμάς μας αφορά και μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας από τη μεριά του Υπουργείου. Βάζοντας δηλαδή την υπογραφή του ο Υπουργός, θεωρούμε ότι θα πρέπει να σκεφτεί ότι θα δημιουργήσει ένα μέγιστο κοινωνικό ζήτημα. Εμάς πραγματικά δεν μας αφορούν τα τεχνικά και τα οικονομικά ζητήματα. Είναι θέματα μεταξύ των εταιριών να κάτσουν να τα βρουν. Το ζήτημα ποιο είναι? Και όπως λέει ο σοφός λαός μας, όπου παλεύουν τα βουβάλια, την πατάνε τα βαντράχια. Εδώ υπάρχουν θύματα. Και θα σας πω, κύριε Μαυρίδη, κάτι. Οι εργαζόμενοι κάναν κάποιο λάθος. Πηγαίνουν στις δουλειές τους καθημερινά, δουλεύαν σκληρά, υδρώνανε για να προσφέρουν στην οικογένειά τους. Είναι οι μόνοι που δεν έχουν κάνει λάθος και είναι οι μόνοι, σε τελική ανάλυση, οι οποίοι πληρώνουν άμεσα το τίμημα. Αυτό το τελευταίο είναι πέρα για πέρα σωστό. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε πληροφόρηση από το πολιτικό προσωπικό της περιοχής και εννοώ τους βουλευτές, μήπως υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το να σταματάμε το συγκεκριμένο εργολάβο, μήπως υπάρχει ενδιαφέρον να το πάρει κάποιος άλλος το ορυχείο για να συνεχίσει να λειτουργεί, ή κλείνει το ορυχείο και δεν υπάρχει ενδιαφέρον? Κύριε Μαυρίδη, εδώ η μόνη πληροφορία η οποία έχουμε είναι το ρεπορτάζ που κάνετε εσείς και οι συνάδελφοί σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, οτιδήποτε μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε μέσα από τα δημοσιεύματα τα οποία διαβάζουμε. Δεν υπάρχει κάποιος σήμερα στην κυβέρνηση ή στη ΔΕΗ, αν θέλετε, ή στο Υπουργείο, να έρθει και να καθησυχάσει τους εργαζόμενους και να τους πει το τι μέλη γενέστε. Τώρα, από εκεί και πέρα, και εμείς αυτά διαβάζουμε. Ακούμε πολλά. Αλλά το αν θα στηριχτούμε ή όχι σε πληροφορίες, οι οποίες πολλές φορές είναι καθοδηγούμενες από τη μία ή από την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι ούτε λύνει το πρόβλημα, ούτε μας κάνει σοφότερους. Εμείς αναμένουμε τον Υπουργό, γιατί ξέρετε κάτι, το να κάνεις μια παράσταση διαμαρτυρίας, όπως πολύ ορθά πράξαν οι συνάδελφοί μας, μια μαζική κινητοποίηση, διεδικώντας τις δουλειές τους. Από εκεί και πέρα συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο Φλόρινας και τον αντιπεριφερειάρχη που καταθέσαμε και το υπόμνημα, το ψήφισμα διαμαρτυρίας που ψηφίσαμε λίγο πριν στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας. Δεσμεύτηκαν οι δύο πολιτικοί μας άνδρες να προγραμματίσουν ένα ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων, ώστε και εμείς με τη σειρά μας να συμβάλλουμε στη λύση αυτού του ζητήματος που έχει προκύψει. Τώρα, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, το τι υπάρχει μεταξύ των δύο εταιριών πραγματικά μας αφήνει παγερά αδιάφορους, γιατί δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Επίσης, θέλω να σταθώ το ότι στην προσπάθειά μας αυτή υπάρχουν συμπαραστάτες και κάποιοι άλλοι που θα θέλαμε να είναι συμπαραστάτες, αλλά τουλάχιστον δεν φαίνονται. Συμπαραστάτες μας είναι ποιοι? Είναι πρώτα απ' όλα σύσσωμο του συνδικαλιστικό κίνημα. Έχουμε δει δεκάδες δημοσιεύματα και επιστολές ομοσπονδιών, συνδικαλιστικών ομοσπονδιών, συνδικάτων που έχουν αποστείλει στο Υπουργείο Ενέργειας. Έχουμε δει την ίδια τη ΓΕΣΕ για του προέδρου της, του κ. Παναγόπουλου, να προσπαθεί να βρει τον κ. Σκρέκα και να μην μπορούμε να τον βρούμε. Επίσης, έχουμε συμπαραστάτες στον αγώνα αυτών. Τον ίδιο το Δήμο Φλόρινας, ο οποίος μας έχει δώσει όπλο στη φαρέτρα μας το ψήφισμα που έχει εκδώσει, που στηρίζει τα δίκαια αιτήματά μας. Έχουμε το Επιμελητήριο Φλόρινας, το οποίο με ανακοίνωσή του στηρίζει και αυτό.
Οπότε έχουμε σύσσωμη με την τοπική κοινωνία. Και αναφέρθηκαν νωρίτερα και κάποιους ανθρώπους που θα θέλαμε να στο πλάι μας, αλλά δεν τους είδαμε στο πεζοδρόμιο. Και αναφέρομαι, δυστυχώς αναφέρομαι στους δύο βουλευτές της Φλόρινας, τόσο τον κυβερνητικό βουλευτή, όσο και την βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θα θέλαμε να είναι δίπλα μας και να μας στηρίζουν, τουλάχιστον να κάνουν και μια δήλωση, αν θέλετε, και να σφίξουν τα χέρια των εργαζομένων και να τους πω ότι είμαστε δίπλα σας. Και δυστυχώς δεν το είδαμε. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο μας στεναχωρεί πρωτίστως. Θέλω να πιστεύω ότι πέρα από αυτό προσπαθούν και αυτοί να κάνουν κάποιες κινήσεις ώστε να αρθεί αυτό το μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει. Αλλά όλα αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, προθέσεις και ευχές τις οποίες εμείς ήδη κάνουμε. Στο διατάφτα, εγκατακλείδη, αναμένουμε να κλειστεί αυτό το ραντεβού και από αυτό θα καθορίσει τα επόμενα βήματα, τα οποία ποια μπορεί να είναι. Μπορεί να δούμε κινητοποιήσεις στους δρόμους ή κάπου αλλού. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, καταλαβαίνετε, εκεί είναι σε πλήρη ανησυχία. Σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, είναι ακόμα στις δουλειές τους. Γιατί είναι ακόμα στις δουλειές τους? Η υπογραφή από τον κύριο Σκρέκα υπάρχει. Η απόφαση αυτή έχει αναρτηθεί στο διάβια. Για να γίνει πράξη η απόφαση, πρέπει να κοινοποιηθεί η απόφαση αυτή στην εταιρεία λειτουργία Αχλάδας. Μέχρι και σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί. Είναι θέμα χρόνου, θεωρούμε. Άρα είναι θέμα χρόνου να σταματήσει, όταν δεν έχουμε άδεια ένα κατάστημα, καταλαβαίνετε, το σταματάει η λειτουργία του. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, σε ανησυχία και αναβρασμό. Είναι έτοιμοι να κατέβουν, να μπουν στα λεωφορεία και να κατέβουν έξω από το Υπουργείο και να διαδηλώσουν. Και προσπαθούμε μέσα από αυτό να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας. Τι ζητάμε? Είναι ξεκάθαρο αυτό που ζητάμε. Ζητάμε την αναστολή της απόφασης του Υπουργού έως ότου συναντηθεί με τους εκπροσώπους, τους κοινωνικούς, αλλά και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, να βρούμε τη φόρμουλα και μετά από εκεί και πέρα ο Υπουργός ας αποφασίσει και να κάνει ό,τι θέλει, αφού έχει όμως διασφαλίσει θέσεις εργασίας. Δηλαδή, εμείς τι λέμε? Οποιαδήποτε διαβούλευση με το ορυχείο ανοιχτό. Γιατί ξέρετε, το αν κλείσει ένα ορυχείο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ξαναδείξει. Ναι, αυτό σε εμάς εδώ, τους Δυτικομακεδόνες, είναι γνωστό. Και να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι έχουμε την κακή εμπειρία εμείς από το λιτορχείο της Βέβης. Οπότε, ξέρετε, η κακή εμπειρία αυτή μας κάνει και εμάς να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Και γι' αυτό ζητάμε κάτι πολύ απλό. Αναστολή ολίγων ημερών της απόφασης, συνάντηση με τους θεσμικούς, με τους βουλευτές της περιοχής, με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, αλλά και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, γιατί αυτές οι συζητήσεις δεν μπορεί να γίνονται απουσία των ανθρώπων οι οποίοι επηρεάζονται. Να βρούμε τη λύση και από εκεί και πέρα ο Υπουργός νομίζω ότι θα καταλάβει πολύ καλά και τις δικές μας θέσεις και θα πράξει όντως. Εγώ θα πρόσθετα και τις δύο πλευρές, τη ΔΕΗ και τον εργολάβο που λειτουργεί το ορυχείο, γιατί και τεχνικά αυτοί θα πρέπει να συμφωνήσουν. Ας συμφωνήσουμε στο πολιτικό μια φορά και από εκεί και πέρα το τεχνικό, νομίζω πραγματικά. Ξέρετε, ακούγεται πολύ περίεργα για μας εδώ. Ακούγεται πολύ περίεργα την ώρα που το περιβάλλον γενικότερα μιλά για επιτάχυνση της εξόρυξης λιγνίτη και την χρήση του για την ηλεκτροπαραγωγή εν ώψη και του χειμώνα. Να ακούμε είδηση, κλείνει το λιγνητορυχείο. Κύριε Μαυρίδη, η αλήθεια είναι ότι με το που προέκυψε αυτό το ζήτημα, εμείς το πρώτο πρόγραμμα που κάναμε είναι να στείλουμε μια ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, όπου αναφερόμαστε στο ζήτημα, αλλά και γενικότερα έχουν περάσει ήδη 3 χρόνια από την ευθύνη διαδήλωσή του για κλείσιμο των μονάδων. Και αναφέρουμε το τι έχει συμβεί και το τι δεν έχει συμβεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμβεί και τίποτα. Έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι έχουν συμβεί πολλά. Έχουν συμβεί πολλά. Έχει πάρα πολύ κόσμος και έχει εκτιναχθεί το ποσοστό της ανεργίας. Κύριε Βακρατσά, πριν μερικά χρόνια θυμάμαι τους εκπροσώπους που τότε μας επισκέπτονταν, τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, και λέω το τότε μας επισκέπτονταν, γιατί τώρα δεν μας επισκέπτονται τελευταία. Έχουμε δει πολλά κλιμάκια κυβερνητικά πράγματα της Φλόρινας, να μην θέλουν να συναντηθούν με εκπροσώπους των εργαζομένων. Φαντάζομαι ότι είναι προφανής η απάντηση. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί θα πούμε πράγματα τα οποία δεν τους αρέσουν. Και έλεγα ότι όταν ερχόντουσα πριν μερικά χρόνια, έτσι, ουσιαστικά μας παρουσίαζαν ότι η Δυτική Μακεδονία θα γίνει μια νέα γη της ευαγγελίας. Θέλετε να δούμε τι έχει γίνει? Να δούμε πόσες εταιρείες έχουν κλείσει, πόσοι εργολάβοι φύγανε? Και αν το συνδυάσουμε όλο αυτό και με την μείωση των κατοίκων στην Δυτική Μακεδονία,
γιατί η μείωση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με τις θανάτους και τις γεννήσεις. Έχετε δει, τα, φαντάζομαι, τα στοιχεία της Ελστάτ. Έχει να κάνει το ότι έχουμε μια νέα μετανάστευση σήμερα. Είναι πολλοί οι συνάδελφοί μας οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μας, πηγαίνοντας σε χώρες της Βορείου Ευρώπης, που και εκεί τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, αλλά μη έχοντας άνελ εναλλακτική, αφήνοντας τις οικογένειές τους πίσω. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα που θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι να μην χειροκροτούμε μόνο τα κλιμάκια τα οποία έρχονται, αλλά να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και να τονίζουμε τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Να σας ευχαριστήσω. Αναμένουμε την εξέλιξη μετά το ραντεβού που θα κλειστεί με τον αρμόδιο υπουργό και μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τελικά επιβάρηση της ήδη επιβαρημένης ανεργίας της περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δηλώνουμε από εδώ, από το κανάλι σας μέσα, ότι εμείς είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου με καλή πίστη, έτσι, και με ρεαλισμό να δούμε το πρόβλημα και να το δούμε οριστικά το πρόβλημα σε ένα βάθος δεκαετίας. Δεν μπορούμε να δώσουμε καμία λύση η οποία θα είναι δίμηνη, τρίμηνη, τετράμηνη ή έτους. Άρα οποιαδήποτε λύση, επειδή αφορά τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, πρέπει να είναι μακρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.